φίλοι μου, και γράφοντας τον επίλογο αυτού του μοναδικού ταξιδιού, το οποίο ξεκίνησε 7,5 ώρα η οδήγηση, ουσιαστικά ξεκίνησε 7,5 ώρα το πρωί, και τώρα είμαστε 7:26, σχεδόν 12 ώρες. 12 ώρες οδήγησης με τις στάσεις, okay. Αυτό εξυπακούεται έτσι κι αλλιώς και με το προσκύνημα. 12 ώρες και 600 τουλάχιστον χιλιόμετρα οδήγησης μεικτού οδοστρώματος, εννοώντας και ορεινό και Εγνατία οδό. Ποιο είναι το νόημα, φίλοι μου? Ότι η θέληση, η πίστη και το τάμα υπερνικούν οποιοδήποτε εμπόδιο, να το ξέρετε. Γιατί δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει μόνο δεν θέλω. Αν με ρωτήσετε σε τι κατάσταση είμαι, μπορώ να σας πω ότι είμαι σε άρτια κατάσταση, σε τέλεια. Okay, λίγο καταπονήθηκε ο πισινός μου, γιατί ήρθα από την Κανέτα, έκανα το λάθος και ήρθα από εκεί. Ο δρόμος είναι σε άθλια κατάσταση, εννοώ Κανέτα χάνει Τερόβο. Γι' αυτό, αλλιώς σε γενικές γραμμές είμαι μια χαρά. Έφαγα πάρα πολύ βροχή, πάρα πολύ βροχή πριν το Μέτσοβο, πριν το Μαλακάσι, τα Διόδια, ουσιαστικά κάπου εκεί, ναι. Πριν, εκεί που κάνεις το ανέβασμα, που είναι ξεχωριστός ο ένας ο δρόμος με τον άλλον, και μέχρι σχεδόν λίγο πριν τα Γιάννενα. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν κρατάω λίγο, δεν με πείραξε καθόλου, το αντίθετο, μου έδωσε, πώς το λένε, ζωντάνια παραπάνω. Γεια! Μου έκανε καλό δηλαδή, πάρα πολύ καλό. Τι να σας λέω τώρα, αν το ευχαριστήθηκα, πιστεύω στα βίντεο που θα δείτε να το καταλάβετε και μόνοι σας. Δεν θέλω να λέω πολλά λόγια. Αν με έχετε καταλάβει έστω και λίγο, είμαι άνθρωπος των πράξεων. Και για να σας βάλω λίγο στο κλίμα, με γαργαλούσε εδώ και 2 μέρες. Ουσιαστικά είναι σαν να μου έδωσε εντολή η Παναγία: Χρήστο, πρέπει να έρθεις. Και ναι, ένα τάμα και ένα όνειρο ζωής, να πάω με το παπάκι μέσα σε λίγες ώρες, ουσιαστικά σε μισή μέρα, στην πράξη. Δεν έχω κλείσει ακόμα και 30 και μισή, είμαι και 28 η ώρα, 7:28. Ναι, φίλοι μου, είναι ένα όνειρο ζωής το οποίο έγινε πραγματικότητα. Καλησπέρα. Το οποίο, πιστέψτε με, εγώ θα το συνειδητοποιήσω όταν πάω σπίτι. Μη σας πω αύριο, τότε ίσως καταλάβω αυτό το ωραίο επιχείρημα που κατάφερα και έκανα. Ναι, ναι, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο, ειλικρινά. Και μέσα από αυτό το βίντεο μου θέλω να περάσω και ένα μήνυμα. Φίλοι μου, δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω. Και ας βρεθεί κάποιος να μου αποδείξει το αντίθετο. Με επιχειρήματα, όχι με αερολογίες. Αερολογίες, εντάξει. Να σας πω εγώ τι άλλο. Πήγα στο φεγγάρι και ήρθα. Σας φτάνει? Όχι. Αυτά. Κλείνω εδώ αυτό το μοναδικό ταξίδι, το 12ωρο. Τώρα, 7:30 ακριβώς, λίγο έξω από το σπίτι μου. Πω, πάμε 12 ώρες. Και να ήθελα να το κάνω, δεν γινότανε. Να όμως που έγινε. Γιατί? Γιατί ήταν θέλημα. Θέλημα Παναγίας Χριστού Θεού και όλων των Αγίων. Αυτά, φίλοι μου, να σας το δει καλά και να κάνετε τα όνειρά σου πραγματικότητα. Γεια σας!